περάσει και από μένα. είμαι βεβαίω ότι μέχρι τώρα έχετε ακούσει πάρα πολλέ ιστορίε. Εξάλλου η ζωή μα είναι ένα σύνολο από μικρέ ιστορίε. Θέλω λοιπόν να σα πω και εγώ τη δική μου ιστορία, η οποία γεννάται από αυτό το συνέδριο και από το θέμα αυτού του, συνεδρίου σήμερα. Όταν ήμουν μικρό παιδί, ένα από τα πράγματα στα μαθητικά μου χρόνια που με ενοχλούσε αρκετά ή που με παραξένευε, αν θέλετε, ήταν ότι στην αρχή κάθε σχολική χρονιά οι δάσκαλοι ή οι καθηγητέ που ξεκινούσαν να μάθουν την τάξη, Σταμάτανα στο δικό μου όνομα, δύσκολο όνομα, τρία σύμφωνα, δύο φωνήεντα και με ρωτούσαν από πού είμαι. Κάποιοι, μάλιστα, πήγαιναν και ένα βήμα παραπάνω. Μου έλεγαν, Είσαι μήπω ξένος. Αυτό με παραξάνευε, διότι η αλήθεια είναι ότι ούτε ήμουν αλλά ούτε ένιωθα ξένο. Και προφανώ προέβαινα και εγώ στι απαντήσει, σου εξηγούσα ότι το ξενικό επίθετο οφείλεται στην καταγωγή του πατέρα μου, κτλ. Όταν μεγάλωσα στα τελευταία μαθητικά μου χρόνια προ το Λύκειο, η όλη διαδικασία είχε αρχίσει να με ενοχλεί. Την είχα συνηθίσει εμένα, αλλά με ενοχλούσε. Θυμάμαι μάλιστα κάποια στιγμή προ τα τελευταία εκείνα χρόνια του, του σχολείου, έναν καθηγητή, ο οποίο ήταν με τον οποίο γίναμε και φίλοι παρεπτότω μετά, ο οποίο ήταν έτσι ιδιαίτερο περίεργο, θα έλεγα και ξεκίνησε να με ρωτάει, να μου λέει από πού είσαι, το ένα, το άλλο. Ε, κάποια στιγμή εκνευρίστηκα, είδε και από είδε, δεν μου, δε μου απάντησε και φεύγοντα γυρνάω και του κάνω. Εσύ δεν μα λε όμω από πού είσαι. Ε, 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 Δεινάσα να πάω μια αποβολή εκεί πέρα, αλλά εντάξει, τα, τη γλίτωσα. Λοιπόν, πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, πέρασα στη σχολή την οποία ήθελα στην νομική σχολή Αθηνών. Ε, ωραία χρόνια, καφέδε, ποτά, ελληνική μαθητική, φοιτητική συγγνώμη, ζωή. Ε, ωραία πράγματα. Ε, και στη συνέχεια, ε, συνέχισα τι σπουδέ μου ε, στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Ε, Παρεμπιπτόντω, αυτή είναι μια εικόνα τη νομική σχολή Αθηνών τελώς αενκαταλείψει. Και αυτή είναι μια εικόνα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του Σικάγο. Μπορούμε να δούμε τις διαφορές. Μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι με τις διαφορές εδώ πέρα. Λοιπόν, όταν ήμουν στην Αμερική, α, την ίδια ερώτηση την άκουγα συχνά. Βέβαια, οι Αμερικάνοι έχουν ένα ιδιαίτερο τάκτ με το οποίο κάνουν αυτές τις ερωτήσεις α, και ένα αγνό α, πολιτιστικό ενδιαφέρον για την προέλευση του κάθε ανθρώπου που έχει βρεθεί στην πολυπολιτισμική του κοινωνία. Um, όταν δεν άκουγαν εμένα να του λέω τι είμαι Έλληνα, ενθουσιάζονταν. Έκαναν σχόλια για το φαγητό, για τον καιρό, για τη φιλοξενία. Βέβαια, οφείλω να σα πω ότι οι Αμερικάνοι ε, θεωρούν ότι φοράμε ακόμα χλαμίδε, πίνουμε κρασί και φιλοσοφούμε κάτι από την Ακρόπολη. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Uh, τα χρόνια πέρασαν, τέλο πάντων, uh, και βρήκα τον εαυτό μου και βρίσκω τον εαυτό μου τα τελευταία πέντε χρόνια στι Βρυξέλλε, uh, όπου, όπου ζω και εργάζομαι. Οι Βρυξέλλε όπως βλέπετε εδώ, είναι ίσως πιο βαρετή πόλη της Ευρώπης. Ε, και βρέχει. Και όταν λέμε βρέχει, βρέχει. Δηλαδή, ξεκινάει να βρέχει σήμερα, ρωτάς πότε θα σταματήσει, σε δύο εβδομάδες. Δεν είναι δηλαδή, και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Ε, ωραία χρόνια, ε, σκληρή δουλειά, πολλά ταξίδια για να χτίσουμε τις καριέρες μας. Σε μια πολύ δύσκολη, ίσω ε, ίσως την πιο δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά συγκυρία των τελευταίων 40 χρόνων στην Ελλάδα και μακριά από την πατρίδα μας. Ε, όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια, επειδή έχω νιώσει κι εγώ ξένος και έχω βρεθεί ξένος σε διαφορετικές χώρες του κόσμου, αναρωτιόμουν κι εγώ τι είναι ξένο. Αν ορίσουμε το, το ξένο απλοϊκά, ως κάθε τι το οποίο είτε ε, είναι είτε φαίνεται διαφορετικό, τότε το βέβαιο είναι ότι έχουμε νιώσει όλοι ξένοι σε κάποιο χωροχρονικό πλαίσιο. Ο, ο καμή τον δικό του ξένο, μας περιγράφει έναν άνθρωπο καθόλα κανονικό, ο, του οποίου όμως οι φυσικές ανάγκες υπερισχύουν των συναισθημάτων του με αποτέλεσμα να στέκεται αδιάφορα απέναντι σε καταστάσεις και συναισθήματα τα οποία θα συγκλώνιζαν άλλους ανθρώπους και φτάνει, όπως αριστουργηματικά μας διηγείται ο Καμή, να σκοτώσει, να πυροβολήσει έναν συνάνθρωπό του, πυροβολώντας απανοτά πάνω στην πόρτα της δυστυχία του. Εμείς, ξένοι στις χώρες στις οποίες ζούμε, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι και να ιδρύσουμε το brain gain. Um, τι είναι το brain gain? Um, το brain gain Περσέ είναι μια α, πρωτοβουλία νέων επιστημόνων και επαγγελματιών του εξωτερικού, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση τη σχέση των Ελλήνων που έφυγαν τα τελευταία χρόνια τη κρίση ε, προ τι άλλε χώρε του εξωτερικού με την πατρίδα και στην αξιοποίηση αυτών. Ουσιαστικά, δημιουργώντα τοπικά hubs, τοπικού πυρήνε Ελλήνων του εξωτερικού σε διαφορετικέ πόλει και σε διαφορετικέ υπήρου, δομούμε τι προποθέσει για να ενισχυθεί η επιρροή του στην Ελλάδα και προσδοκούμε και επιδιώκουμε την επιστροφή κάποιων εξ αυτών για να ζήσουν και να σταδιοδρομήσουν στην Ελλάδα. Ε, και σκοπό μα ουσιαστικό είναι ακριβώ να, 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 να αναστρέψουμε το καλούμενο brain drain, το οποίο brain drain, όπω υπόθηκε και προηγουμένω, είναι αυτή, αυτό το στέγνομα των μυαλών, αυτή η φυγή ικανού επιστημονικού και επαγγελματικού δυναμικού μια χώρα προ άλλε χώρε, ακριβώ διότι στη χώρα του δεν υπάρχουν οι προποθέσει για να ζήσουν και να δουλέψουν όπω θα το ήθελαν αυτοί. Uh, στην Ελλάδα, uh, διαχρονικά, uh, έχουμε την τάση uh, να φεύγουμε όταν τα βρίσκουμε σκούρα. Uh, ήδη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το 17ο αιώνα, πολλοί Έλληνες μετανάστευαν προς άλλα σημεία της Βαλκανικής και προς σημεία της κεντρικής Ευρώπης. Uh, το, το 1897 ένα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα ελληνικό συνέπεσε με, την, με το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμεν» του Τρικούπη το οποίο, φυσικά, κάνει τη σημερινή κατάσταση να ακούγεται ντεζαβού. Μεταξύ 1900 και 1917, πάνω από 450.000 Έλληνες έφυγαν προς μόνο τις ΗΠΑ. Ενώ από το 1946, δηλαδή μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και από την αρχή, μέχρι την αρχή της μεταπολίτευσης, το 1977, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Έλληνες έφυγαν τόσο για τις ΗΠΑ, όσο και για άλλες χώρες της Ευρώπης. Σήμερα, πάνω από 350.000 άνθρωποι, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 με 6 χρόνια τη περίφημη κρίση, αναγκάστηκαν να φύγουν προ άλλε χώρε του εξωτερικού, σε διαφορετικέ υπήρου, για να ζήσουν και να σταδιοδρομήσουν εκεί. δημιουργούν ουσιαστικά μια νέα διασπορά, η οποία νέα διασπορά διαφέρει από τη διασπορά των προηγούμενων αιώνων και προηγούμενων δεκαετιών, ω προ το γεγονό ότι αφορά κυρίω υψηλώ καταρτισμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό και επαγγελματικό προσωπικό, το οποίο δεν βλέπει προοπτικέ στην Ελλάδα και αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να μεταναστεύσει. Αντιθέτω, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κυρίω χαμηλή μορφώσεω ανθρώπου, οι οποίοι προκειμένου να ξεφύγουν από μια πολύ άσχημη κατάσταση, αναγκάζονται να αναζητήσουν την τύχη του στο εξωτερικό. Πώ λοιπόν ξεκίνησε η πρωτοβουλία μα. Κάποια στιγμή πέρυσι, α, την ίδια εποχή περίπου γύρω στα Χριστούγεννα, είπαμε ε, διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι φίλοι από διαφορετικέ πόλει του εξωτερικού, διαφορετικών ιδιωτικότητων ότι. Ωραία όλα αυτά, επειδή κάνουμε κριτική και συζητούσαμε και ξανασυζητούσαμε. Ε, Τέλο πάντων, λέμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι η κριτική από μόνη τη δεν αρκεί. Και πολλέ φορέ είναι και άγονη εκ, εκ, εκ μόνου του γεγονότο ότι ακριβώ δεν μετουσιώνεται σε κάτι πρακτικό. Αποφασίσαμε λοιπόν να φτιάξουμε την πρωτοβουλία μα, την ονομάσαμε Brain Gain, κάνοντα αυτό το λογοπαίγνιο με το Brain Drain, και προφανώ. Προσπαθήσαμε, Γιατί κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, να φτιάξουμε έτσι να δομήσουμε την πρωτοβουλία με έναν τρόπο λογικό, ώστε να είναι εύληπτη τόσο από του ανθρώπου που ζουν στο εξωτερικό όσο και από αυτού του οποίου απευθυνόμαστε στην Ελλάδα. Οχτώ λοιπόν νέοι από διαφορετικέ πόλει του πλανήτη, συνεχώ μιλούσαμε, προσπαθούσαμε να βρούμε ε, το πώ θα πρέπει να λειτουργήσει αυτή η πρωτοβουλία. Α, είχαμε διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα ο δημόσιο διάλογο κυριαρχείται πολύ συχνά από επιχειρήματα. Τα οποία είναι παράλογα. Δηλαδή, το αυτονόητο το δικό μα δεν ήταν αυτονόητο για, τους, για πολλούς Έλληνε. Επίση, είχαμε διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε ένα δίκτυο των δικτύων, δηλαδή μια πρωτοβουλία, ένα, ένα σώμα, μια οργάνωση, έτσι ώστε οι Έλληνε του εξωτερικού, πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι, οι οποίοι έφυγαν τα τελευταία χρόνια, να διατηρήσουν τον δεσμό του με τη χώρα και να αξιοποιηθούν από αυτήν. Αυτό ακριβώ προσπαθήσαμε εμεί να κάνουμε για να οδηγήσουμε την έκφραση των ανθρώπων αυτών. Uh, κάναμε λοιπόν πάρα πολλά Skype calls, όπω καταλαβαίνετε, διαφορετικέ ζώνε ώρα, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά προγράμματα, όλοι μα δουλεύουμε σκληρά, έπρεπε να συντονιστούμε. Παρ' όλα αυτά, αφιερώσαμε πολύ από τον εναπομείναντα ελεύθερο χρόνο μα, προκειμένου να δώσουμε σάρκα και οστά στην πρωτοβουλία μα. Uh, καταλήξαμε λοιπόν σε συμβολικό επίπεδο να φτάσουμε τι 100 αρχικέ υπογραφέ, δηλαδή τι 100 υπογραφέ ιδρυτικών μελών. Από όλο τον πλανήτη, Ελλήνων οι οποίοι έφυγαν κυρίω λόγω τη κρίση τα τελευταία χρόνια, για να δώσουμε έτσι μια μαζικότητα στη δική μα κίνηση. Θέλω να σα πω ότι προσπαθήσαμε να είμαστε πολυσυλλεκτικοί. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπου, στου πρώτου 100 αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι ίδρυσαν την πρωτοβουλία, από όλα τα σημεία κυριολεκτικά του πλανήτη και από όλε τι υπήρου. Επίση, έχουμε ανθρώπου από διαφορετικέ ειδικότητε και από διαφορετικά επαγγέλματα. Θέλαμε λοιπόν να δείξουμε ακριβώ αυτή την παγκοσμιότητα του εγχειρήματό του εγχειρήματό η οποία δεν εξαντλείται στα στενά όρια μια χώρα ή μια υπήρου. Uh, θα ρωτήσετε λοιπόν ευλόγω τι προσπαθούμε να κάνουμε, Ποιοι είναι οι στόχοι τη δική μα uh, πρωτοβουλία. Ο πρώτο ουσιαστικά στόχο, ο οποίο θα ακουστεί λίγο περίεργο, είναι η επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Τουλάχιστον κάποιων εξ αυτών. Ε, οφείλω να σα πω ότι εγώ προσωπικά ε, ήμουν αρνητή τη όλη διαδικασία αυτή, όταν μου το είπανε και μιλάγαμε και λέμε θα βάλουμε κάποια δέκα βασικέ επιδιώξει είπα ότι μπορεί να μα πάρουν και με τι ντομάτε. Διότι επικρατεί αυτή τη στιγμή η λογική ότι κοίταξε να δει, φεύγει, σώζεσαι. Είσαι στο εξωτερικό, δουλεύει, όλα καλά, καλύτερα από εδώ αν μη τι άλλο. Περνώντα όμω ο καιρό και συζητώντα με τα παιδιά, και ενώ ήλθαν και τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών που κάνουμε, που κάνουμε για τα οποία θα μιλήσω αργότερα, συνειδητοποίησα ότι κάτι τέτοιο είναι πραγματικώ εφικτό. Είναι εφικτό διότι υπάρχει βούληση πολλών ανθρώπων με συγκεκριμένε φυσικά αλλαγέ να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να ζήσουν και να σταδιοδρομήσουν εδώ. Α, πρόσφατα είχα την ίδια συζήτηση στα πλαίσια μια εκπομπή εκτό αέρα. Μιλούσα με έναν από του ανθρώπου που είναι στα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, και ο οποίο μου έλεγε τι ψάχνετε, τι, τι θέλετε. Δηλαδή, ε, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει και το ξέρουμε. Αυτή είναι ακριβώ την αρνητική νοοτροπία. Εμεί προσπαθούμε να αλλάξουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, αφενό του Έλληνε στο εξωτερικό, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τι συνθήκε για να επιστρέψουν, αλλά και του Έλληνε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αποκοπεί από την Ελλάδα. Uh, θέλουμε να θέτουμε ρεαλιστικού στόχου, δηλαδή στα πλαίσια που συζητάμε, να κάνουμε πράγματα τα οποία να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο και να αφορούν πραγματικέ ανάγκε τη κοινωνία. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για θέματα επικαιρότητα, μιλάμε για θέματα γενική πολιτική uh, και στα πλαίσια αυτά, όπω σα είπα, διεξάγουμε και έρευνε ή ουσιαστικά προωθούμε αιτήματα. Προσφάτω, κάναμε μια σημαντική έτσι, κίνηση για το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Ήμασταν η πρώτη πρωτοβουλία η οποία είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είπε ότι να ψηφίζουν όλοι, όποιο και να είναι, ανεξαρτήτω από τα πόσα χρόνια έφυγε, αλλά να βγάλουμε συγκεκριμένα συνταγματικά κριτήρια τα οποία να έχουν λογική και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να οθήσουμε ανθρώπου οι οποίοι έφυγαν πρόσφατα να ασχοληθούν ξανά με τα πράγματα στην Ελλάδα. Επίση, σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι για τη θεματική αναθεώρηση. Σκοπεύουμε να κάνουμε πράγματα για θέματα τη επικαιρότητα. Συνεργαζόμαστε με ερευνητικά Ινστιτούτα του Εξωτερικού, με πάρα πολλοί αξιόλογου Έλληνε, προκειμένου τα αποτελέσματα των ερευνών μα να διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε να έχει βάση. Α, θα, πολύ πολύ ταχαίω θα σα παρουσιάσω έτσι. Δύο-τρία slides τα οποία έχουν να κάνουν με την έρευνα την οποία διεξήγαμε. Πάνω από 3.000 Έλληνε στο εξωτερικό απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μα το καλοκαίρι, το οποίο διερευνούσε του λόγου φυγή και τις πιθανές, αν θέλετε, αιτίες επιστροφής στην Ελλάδα. Βλέπετε εδώ ότι πάνω από το, σχεδόν το 60% των ανθρώπων αυτών, πάνω από το 50% είπε ότι έφυγαν για λόγους ανέλεξης καριέρα. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι όταν δεν υπάρχουν δουλειά εδώ πέρα ή όταν οι δουλειά δεν είναι επαρκή, φεύγουν στο εξωτερικό. Σημειώνω ότι μπορούσαν να, να, να πούν παραπάνω από, από ένα εμπροκειμένο, γι' αυτό και, τα, και δεν αθροίζουν 100% οι, επιλογέ οι, οι, τα, τα οι, οι επιλογές οι, οι, επιμέρους. Λοιπόν, κάποιοι ήθελαν να ζήσουν μια εμπειρία σε άλλη χώρα, κάποιοι είχαν προσωπικούς λόγους. Uh, αναμένω ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα μια πολύ καλή ερώτηση, η οποία ακριβώ uh, αφορά το, αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, μπορούν να επιστρέψουν οι Έλληνε του εξωτερικού που έφυγαν πρόσφατα στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα είναι μισά. μισά, -μισά. Δηλαδή, κάποιοι σε έναν λογικό μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, α πούμε, 5 με 15 ετών, λένε ότι θα επιστρέψουν. Θέλουν να επιστρέψουν και περιμένουν ότι θα επιστρέψουν. Δηλαδή, όχι μόνο ελπίζουν, αλλά είναι έτσι δομημένη η ζωή του, ώστε κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Οπότε αυτή, αυτό και μόνο το ερευνητικό έτσι, αποτέλεσμα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που κάνουμε εμεί. Δηλαδή συνεχίζουμε να υπάρχει, να υπάρχει ελπίδα. Μία από τι ερωτήσει που μου άρεσε πάρα πολύ και κλείνω με αυτό τη σύντομη έτσι, παρουσίαση τη πρόσφατη έρευνά μα, είναι εάν θα γυρνούς, να, να αριθμίσουν αν θέλετε έναν λόγο για τον οποίο θα γυρνούσαν στην Ελλάδα. Του αφήσαμε την απάντηση κενή, δηλαδή του δώσαμε τη δυνατότητα να πουν ότι θέλουν. Λοιπόν. Ε, Κάποιοι ε, ήταν αρκετά ευφύ στι απαντήσει που έδωσαν. Ε, Ένα μα είπε ότι θα γυρνούσε στην Ελλάδα εάν κέρδιζε τον Τζόκερ. Βλέπουμε την χαρτοπεκτική λίγο λογική των Ελλήνων κάποιε φορέ. Ε, Ένα άλλο μα είπε ότι θα γυρνούσε στην Ελλάδα εάν κάναμε ανταλλαγή πληθυσμών με την Ελβετία. Περίεργο. Ε, Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι μα απάντησαν σοβαρά, διότι μα πήραν και στα σοβαρά. Και βλέπετε ότι πάνω από 50% των ανθρώπων αυτών είπαν ότι αν άλλαζαν οι επαγγελματικέ μου προοπτικέ, θα γυρνούσα. Μάλιστα, αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονό ότι α, πολλοί από αυτού του ανθρώπου μα είπαν στα πλαίσια άλλων ερευνών που έχουμε κάνει ότι θα γυρνούσαν με λιγότερα χρήματα από αυτά τα οποία παίρνουν στο εξωτερικό, αρκεί να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και προοπτικέ ανέλυξη καριέρα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το λέω συνήθω, διότι ψυχολογικά να πει θα πάρω λιγότερα λεφτά και θα γυρίσω στην αβεβαιότητα, θέλει θάρρο. Και εμπροκειμένου το βλέπουμε αυτό και το οποίο αντικατοπτρίζει, αν θέλετε, την αγάπη για την πατρίδα και την αγάπη για τον τόπο. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το ερευνητικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για αυτό το οποίο κάνουμε. Στα πλαίσια των ρεαλιστικών στόχων, του οποίου θέτουμε, ένα πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να συλλέγουμε και να συνθέτουμε αυτό το οποίο λέμε οι καλύτερε πρακτικέ του εξωτερικού. Δηλαδή, αν θέλετε, τα best practices όπω τα ονομάζουμε. Δηλαδή, είτε νομοθετικέ είτε διοικητικέ πρωτοβουλίε άλλων χωρών του εξωτερικού, οι οποίε θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα με μικρό κόστο, προκειμένου να έχουμε ε, το ίδιο αν θέλετε αποτέλεσμα. Ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα δεν τα κάνουμε τα πράγματα τέλεια. Ε, πολλέ φορέ τα κάνουμε λάθο. Δεν θα πω τι περισσότερε, αλλά πολλέ φορέ τα κάνουμε λάθο. Κοιτώντα τι κάνουν άλλε χώρε του εξωτερικού και εφαρμόζοντα αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να φέρουμε, δηλαδή, στην Ελλάδα τέτοιες πρακτικές. Τέλος, ένα από τα πράγματα που κάνουμε και τα οποία αναδεικνύουμε είναι οι προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων αυτών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τον τόπο τους, από τα σπίτια τους, ε, δεν είναι απαραίτητα χαρούμενοι. Ε, κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα κοιτάμε εδώ και λέμε: Τι κατάφεραν, αυτό έχει πάρει από πέντε πτυχία και λε, μπράβο, δηλαδή τρομερό επίτευγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι του έχει εξασφαλιστεί η ευτυχία. Και αυτό το οποίο κάνουμε ουσιαστικά είναι να αναδείξουμε το συναισθηματικό παράγοντα, ο οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, και να πούμε τι ιστορίε των ανθρώπων αυτών από πού ξεκίνησαν, πόσο πάλεψαν και πού έφτασαν και τι κάνουν σήμερα. Γιατί αυτό θα μα βοηθήσει και στην αξιοποίησή του. Ε, κλείνω αυτά τα οποία θέλω να σα πω σήμερα. Uh, Λέγοντα ότι μπορεί να αναρωτιέστε, ακούγοντα όλα αυτά, uh, Καλά, ρε παιδί, μου, αυτό που μα λένε και πολύ συχνά, θα έρθετε εσεί που έχετε βολευτεί, που δουλεύετε, που τα έχετε βρει μια χαρά, που έχετε φτιάξει τη ζωή σα, θα έρθετε εσεί να μα πείτε σε εμά εδώ πέρα που υποφέρουμε με την κρίση, με όλα αυτά που γίνονται, πώ θα φτιάξουμε την κατάσταση στη χώρα. Λοιπόν, η απάντηση που εγώ δίνω σε αυτό το, σε αυτό το ερώτημα είναι πολύ ξεκάθαρη. Ναι, θα έρθουμε και εμεί. Όπω πρέπει να έρθουν και πρέπει να ακουστούν όλε οι δημιουργικέ δυνάμει του τόπου. Διότι στην εθνική προσπάθεια και στην κοινή προσπάθεια δεν υπάρχουν εξαιρέσει και δεν χωρούν εξαιρέσει. Εμεί δεν είμαστε ξένοι, δεν ρίξαμε μαύρη πέτρα πίσω μα. Είμαστε τα αδέλφια σα, τα παιδιά σα, οι φίλοι και οι γνωστοί σα, που ελήψη άλλων επιλογών αναγκαστήκαμε να φύγουμε στο εξωτερικό για να αναζητήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και πιστέψτε με, δεν βρήκαμε τίποτα δεδομένο και τίποτα δεν μα χαρίστηκε και τίποτα δεν μα χαρίζεται. Κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα καθημερινά. Παλεύουμε, πέφτουμε, στεκόμαστε ξανά, σηκωνόμαστε, ξαναπέφτουμε και τώρα είμαστε σε θέση, μπορούμε και θέλουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση στη χώρα για να επιστρέψουμε κι εμεί πίσω και να ευτυχίσουμε εδώ. Νομίζω ότι έχει έρθει πλέον το τέλο των, των, των ψευδεστήσεων. Ε, μπορεί κάποιο να πει ότι ε, κάνουμε ζητήματα υψηλή πολιτική. Όχι. Τα ζητήματα που θέτουμε είναι υπαρξιακά πλέον για τη χώρα. Και επειδή ακριβώ οι ψευδεστήσει δεν υπάρχουν πλέον. Δεν μπορούμε να ζούμε με ψευδεστήσει. Οφείλουμε ω κοινωνία και ω λαό να κάτσουμε, να βάλουμε κάτω, να συνενέσουμε καταρχά, να σταματήσουμε να αντιμαχόμαστε μεταξύ μα σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο και να συνενέσουμε σε ένα μήνυμα βασικών παραδοχών. 5-10 πράγματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να πάμε μπροστά. Να αντιληφθούμε, για παράδειγμα, ότι σωτηρία χωρί εμά, για εμά, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό κράτο, το οποίο θα είναι φίλο και όχι εχθρό του πολίτη. Αυτό το οποίο επίση πρέπει να κάνουμε είναι να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά στην πηγή τη. Και αν θέλετε να απενεχοποιήσουμε το νομίμω επιδιωκόμενο κέρδο, αλλά και γιατί όχι και τον πλούτο ω ενδείκτη τη ευτυχία. Να μπορέσουμε, να μπορέσουμε να αναδείξουμε του αξιότερου και του καλύτερου με κριτήρια αμυγό αξιοκρατικά για να δώσουμε το μήνυμα ότι η σκληρή δουλειά δεν πάει χαμένη. Αντιθέτω, ανταμείβεται. Να φτιάξουμε κοινωνίε δίκαιε και ανοιχτέ, οι οποίε θα μπορούν να αποδέχονται το ξένο και το διαφορετικό, θα βοηθούν του ανήμπορου, του μη έχοντες και θα προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να κάνουμε σχολεία και πανεπιστήμια τα οποία θα εκπαιδεύσουν τι επόμενε γενιέ σφαιρικά. Και να αντιληφθούμε επιτέλου ότι ζούμε σε μια χώρα ε, η οποία βρίσκεται σε έναν κόσμο ο οποίο αλλάζει και σε έναν κόσμο που οι, τα επιμέρου κράτη και οι κοινωνίε συνομιλούν και ανταλλάσσουν όχι μόνο ιδέε και απόψει, αλλά ουσιαστικά βρίσκονται σε μία σχέση αμφωτεροβαρή. Συνεπώ, συνειδητοποιώντα το αυτό, είναι βέβαιο ότι θα καταλάβουμε κι εμεί ότι μόνο με εξωστρέφεια θα καταφέρουμε να πάμε μπροστά και όχι με εσωστρέφεια. λένε πολλοί ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου, στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Πιθανότατα αυτό δεν ισχύει. Παρόλα αυτά, ζούμε σίγουρα σε ένα από τα ομορφότερα σημεία του πλανήτη. Πέντε χρόνια τώρα μιλάμε για την κρίση. Έχουμε δει πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πλέον με πράξεις, με συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένες δράσεις, να κάνουμε το βήμα μπροστά, να πάμε παραπέρα και να συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με σκληρή δουλειά τα πράγματα αλλάζουν. Διότι και εμείς, ως Έλληνες του εξωτερικού, όπως είπα, μπορούμε και θέλουμε και θα αποδείξουμε ότι θα είμαστε σε αυτή την κοινή εθνική προσπάθεια στην πρώτη γραμμή. Προκειμένου να μην κατηγορήσουμε κανέναν, ότι χωρί περίσκεψη, χωρί λύπη, χωρί εδώ, μεγάλα και ψηλά τριγύρω μα έχτισαν τύχη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα.